είπα ότι καλό θα ήταν να προέκυπτε, η δημιουργία ενός φορέα. Τη στιγμή που η δική μας εκτίμηση είναι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, θα θέλαμε να προτείνουμε τη δημιουργία ενός συντονιστικού φορέα. Αυτό καλό θα ήταν να προέκυπτε σε κορυφαίο επίπεδο. Αν δεν μπορεί να γίνει, τουλάχιστον να προκύψει σε κορυφαίο επίπεδο για 2-3 ζητήματα, και μιλάμε για αυτά τα οποία γνωρίζετε. Δεν θέμε να βγάλουμε απ' έξω καμιά επιτροπή τουρισμού. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι μεγάλη σημασία να μπορούμε να συνεννοηθούμε, να πούμε τα ίδια πράγματα, να στοχεύσουμε αυτά τα τρία πράγματα και να βρεθούμε μετά από 5, 6, 10 μήνες τον επόμενο χρόνο να πούμε τα καταφέραμε όλοι μαζί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάω για ένα εκπρόσωπο του Δήμου, της περιφέρειας, των ξενοδόχων, των νοικιαζόμενων δωματίων, του επιμελητηρίου, της Μητρόπολης, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει σε επίπεδο θρησκευτικό τουρισμού. Έχουμε έρθει σε επαφή και με Μητροπολίτη, που μπορεί να προκύψει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα σε επίπεδο θρησκευτικού τουρισμού, καθώς επίσης και ένα εκπρόσωπο των τουριστικών πρακτόρων. Ο στόχος του συντονιστικού οργάνου, και γι' αυτό μίλησα, και ότι μπορεί να συγκροτηθεί σε κορυφαίο επίπεδο. Ο στόχος είναι ένας. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα έπονται. Είναι η μεθοδευμένη προσπάθεια επίλυσης των ελλειμματικών υποδομών του νησιού μας. Αεροδρόμιο, λιμάνι, τελωνείο. Όλα τα υπόλοιπα, τα οποία δεν θα σας τα μεταφέρω, τα οποία τα βλέπετε στην εισήγηση που σας δώσαμε, έπονται. Μπορούμε να συνεννοηθούμε. Η δική μας εκτίμηση, η εκτίμηση του Δημάρχου, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μία κοινή προσπάθεια, μία κοινή συνιστόσα, για να μπορούμε αύριο να πούμε πώς έχουμε προχωρήσει κάποια πράγματα. Η δική μας εκτίμηση, χωρίς να βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω, είναι ότι κάποια πράγματα μπορεί να τρέχουν και στον αυτόματο, με συγχωρείτε που το λέω, αυτοκριτική κάνω. Συμπερασματικά, για να τελειώσω, θα πρέπει να ενισχυθεί η άποψη ότι είναι μονόδρομος η τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας, σύμφωνα και με το μοντέλο που ακολουθούμε. Εμείς δεν θα θέλαμε να επηρεαστεί το φυσικό περιβάλλον, ούτε φυσικά θα θέλαμε να επηρεαστεί ο κοινωνικός ιστός. Ποιοτικές τουριστικές μονάδες, μικρές ή μεσαίες, ίσως οι μεγάλες δεν μας πάνε, μέσα στην πόλη καθώς και περιφερειακά, με ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες, όχι μόνο στα καταλήματα. Θα πρέπει να προκύψει και μία άλλη κουλτούρα και συνείδηση στους επαγγελματίες. Επιμήκυση της τουριστικής περιόδου είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι λίγο πολύ το έχουμε καταφέρει με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Σας θυμίζω την ατζέντα βιωματικού τουρισμού, η οποία την παρουσιάσαμε στην Τουρκία και δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς επισκέπτες να βρεθούν σχεδόν όλο το χρόνο στη Χίο. Θα θέλαμε να αφήσουμε αλόβητες φυσικές περιοχές, όπως είναι η δυτική και βορειοδυτική Χίο. Αυτές τις παρθένες περιοχές είναι η παρακαταθήκη μας, θα έλεγα, δίνοντας ερεθίσματα και κίνητρα σε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν, μιλάω για πράκτορες, για ιδιοκτήτες καταλυμάτων, με μία εξωστρεφή αντίληψη υπομονής και επιμονής για κάθε τι το ξεχωριστό και ποιοτικό, αναδεικνύοντας τις μοναδικότητες του νησιού μας.